ουρανό σε κάποιο πεζούλι. Συχνά πυκνά αναρωτιόμουν τι να κάνει η Γιούλη. Άμα ξεφύγε πλέον αυτή η ζωή στο αχούρι. Συχνά πυκνά αναρωτιόμουν τι να κάνει ο Βάνια. Άμα το ξέβρασε και εκείνον η ζωή η πουτάνα. Συχνά πυκνά αναρωτιόμουν τι να κάνει ο Αλέξης. Είναι ακόμα το κολόπεδο που δεν θέλει να μπλέξει. Πώ να ήταν ο Πέτρος 10 χρόνια μετά. Ίσως ακόμα να ήταν κολλημένο με τα βαριά. Να μου ζητούσε να του δώσω ψηλά σε κάποιο βαγόνι. Στον παιδικό εαυτό του θα ζητούσε συγγνώμη. Γι' αυτό δεν ήθελα τότε ο Πετρής να έχει ζήσει. Γιατί την αδελφή του στο τρελάδικο θα είχαν κλείσει. Κι αυτή η μάνα ρε απ' τη δουλειά θα τα είχε φτύσει. Ενώ ο μπαμπάς θα είχε φύγει αφού του τους είχε διαλύσει. Σε μία βόλτα μου κάπου στην Καλυθέα. Στην οδό φιλαρέτου τη Στέλλα τρακαρά τυχαία. Τα έφερε η μοίρα κάπως και ξανά βρεθήκαμε. Για ένα τσιγάρο και δύο κουβέντες κοντοσταθήκαμε. Τα νέα μας ήτανε καθημερινά. Καθημερινή ζωή και καθημερινή δουλειά. Γι' αυτό τη ρώτησα αν έχει νέα από τα παιδιά. Που για πάρτι τους εγώ έγραφα τραγούδια πιο παλιά. Μου είπε ο Γιούρη από το θάνατο του Πέτρου άλλαξε. Του πήρε ένα εξάμηνο του μάγκα κι όλα τα κόψε. Βγήκε κάθαρο στην κοινωνία. Έλεγε είχε για γούρι πάντα του Πέτρη μια φωτογραφία. Μου είπε Γιούλη ότι εδώ και μια τριετία έχει αραβόνια στη ζυμόνη μας στη Σουηδία. Είναι ευτυχισμένη και οπότε βρίσκει λίγο χρόνο. Με τον έρωτά της ταξιδεύουνε σ' όλο τον κόσμο. Ο Βάνια μου είπε εργαζόταν διανομή. Έπειτα από κάποια χρόνια του δώσαν προαγωγή. Και τώρα πια πήρε τα λικά μέσα από την εταιρεία. Και εκτελεί τα δρομολογία Ελλάδα-Βουλγαρία. Ο Αλέξης έμαθα πως είναι χάζο μπαμπάς. Δεν είναι πλέον τραμπούκος και τσαμπουκάς. Είναι κρίμα λέει μπροστά σε μία σύζυγο και σε δύο κουτσούβελα. Να γυρνάει στο σπίτι με μόλοπες και καρούμπαλα. Και όλα αυτά μου μοιάζαν τόσο μακρινά. Ενώ στα αλήθεια ήταν τόσο κοντινά, τόσο παράξενα. Ξανά βρεθήκαμε εδώ στα καλά καθούμενα. Τα νέα τους λέμε ξανά, απλώς είναι χαρούμενα. Για κοίτα πως αλλάξανε τα πάντα μέχρι σήμερα. Τα μηχανάκια δίχως πινακίδα είναι σίδερα. Έξω από τον μπιλιαρδάδικο μπήκε νοικιαστήριο. Κι η ζωή των παιδιών δεν είναι πλέον κολαστήριο. Πως να ήταν ο Πέτρος 10 χρόνια μετά. Ίσως να είχε κόψει διαπάντως τα ναρκωτικά. Ίσως να είχε δουλειά, να είχε παιδιά ή και τα δυο μαζί. Ίσως και τίποτα, απλώς να ήταν ακόμα στη ζωή. Γι' αυτό εν τέλει θα ήθελα ο Πετρής να έχει ζήσει. Ίσως την αδελφή του αντιμετωπίζαν σαν νήσι. Ίσως η μάνα του στο τέλος να γελούσε και εκείνη. Κι ο μπαμπάς να είχε αναπαυθεί μα όχι εν ειρήνη. Συχνά πυκνά αναρωτιόμουν τι να κάνει ο Γιούρη. Μου είπα ξεφυγέ απ' όλα μάλλον γιατί είχε γούρι. Συχνά πυκνά αναρωτιόμουν τι να κάνει η Γιούλη. Είναι ευτυχισμένη ζει τη ζωή μέχρι το μεδούλη. Συχνά πυκνά αναρωτιόμουν τι να κάνει ο Βάνια. Με μια τα λίγα βολτάρει όλη μέρη στα Βαλκάνια.